Ιησούς Χριστός Θεού Υιός ειν. Αλλού πρωτου βαπτίσματος ευγγελίσατο. Ή ο δεσπότης αυτός μετήρχε το κατά τάξην των καιρών. Άραγε η δούλη τολμά να τάκτος οφείλομεν. Φαίνεται ο Άγιος Κύριλλος θα είχε υπόψη του εκείνη την ανυπομονησία μερικών χριστιανών από καινοδοξίαν κινούμενοι, πριν βαπτιστούν να αρχίσουν να γίνονται και ευαγγελιστές, κήρυκες. Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο με εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Λέγει, μη πολύ διδάσκαλοι αδελφοί μου να γίνεστε. Μη πολύ διδάσκαλοι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ως διδάσκαλος ο καθένας έχει να δώσει λόγο εις τον Θεό. Να είπε παραδείγματι, αν δεν σας πω εγώ σε ίσια πράγματα, θα δώσω λόγο εις τον Θεό. Τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι απλώς μπορώ εγώ εδώ να κάθομαι, να στρογγυλοκάθομαι σε μια καρέκλα και να με βλέπουν καμιά εκατοστή ζευγάρια μάτια και έτσι μέσα μου να αισθάνομαι κάτι? Τι? Έχω ευθύνη. Δίνω εξετάσεις πρώτα-πρώτα σε εσάς. Και είμαι υπόλογος απέναντι στον Θεό. Αλίμονό μου, αν δεν σας πω την αλήθεια. Αλίμονό μου. Λοιπόν, έχουμε ευθύνη. Θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Για εκείνα τα οποία κηρύξαμε. Τα είπαμε σωστά. Άρα, μη αδελφοί, λέει, γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί θα λάβουμε κρίμα, θα λάβουμε καταδίκη από τον Θεό. Εδώ, δυστυχώς, είναι εκείνοι οι οποίοι πολλές φορές, και δεν εννοεί βέβαια την περίπτωση ο Άγιος Ιάκωβος, ούτε και εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι δεν πρέπει κάποτε να γίνουμε απόστολοι των διπλανών μας ανθρώπων. Αλλά, εάν θέλεις, λέγει, θα πρέπει να γίνει με τη σειρά αυτό. Είδες, ο Χριστός περίμενε να γίνει 30 ετών. Δηλαδή έπρεπε να οριμάσει? Όχι. Ο νόμος έλεγε ότι δημόσιων έργων δεν θα μπορούσες να αναλάβεις αν δεν ήσουν 30 ετών. Ή το οτηρητής του νόμου. Θα περιμένεις λοιπόν. Όπως επερίμενε και ο Χριστός. Ύστερα είδες, ευαπτίστηκε πρώτα ο Χριστός. Και μετά ευγήκε στο, πήγε μετά στην έρημο. Και μετά από την έρημο στο κήρυγμα. Μην πάτε μακριά. Ποιος τον εμιμήθη? Ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, όταν ευαπτίστηκε εις την Δαμασκόν από τον Ανανία, ξέρετε τι σημειώνει ο ίδιος και λέγει, επήγε εις την έρημο της Αραβίας και έμεινε 3 χρόνια. Γιατί άραγε? Να καταρτιστεί. Ποιος? Εκείνος που είχε την κατευθείαν αποκάλυψη του Ευαγγελίου από τον Ιησού Χριστό. Ακούσατε, το λέγει ο ίδιος. Την κατευθείαν αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό. Λέγει ο ίδιος, δεν πήρα το Ευαγγέλιο από τους άλλους Αποστόλους. Γιατί τότε δεν θα είτε ο Απόστολος πρώτης σειράς. Θα είτε ο Απόστολος δευτέρας σειράς. Είναι αυτό που σήμερα λέμε, θα ήταν Αποστολικός Πατήρ, όπως είναι ο Άγιος Πολύκαρπος, όπως είναι ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Αλλά τότε και οι επιστολές του δεν θα επίχουν θέση Καινής Διαθήκης. Αλλά ο Παύλος, ο οποίος είναι πρώτης σειράς Απόστολος, και αυτό δεν λέγεται καινοδόξος, είναι πρώτης σειράς, διότι ο Απόστολος Παύλος επήρε απευθείας την αποκάλυψη από τον Χριστό, το Ευαγγέλιο. Παρά τα αυτά, σας κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος επήγε και έμεινε 3 χρόνια στην έρημο της Αραβίας. Τι έκανε εκεί? Αγαπητοί μου, καταρτίστηκε, όχι μόνο θεολογικά, μελετώντας, τι μελετούσε? Μελετούσε την Παλαιά Διαθήκη. Πού το ξέρουμε? Μα δεν είπε όταν ήταν στη Ρώμη και γράφει στον Τιμόθεο, όταν θα έρθεις μαζί σου, παίρνα από την Τροάδα, όταν θα έρθεις εδώ, παίρνα από την Τροάδα και φέρε μου το παλτό μου που άφησα εκεί. Φέρε και τα βιβλία και μάλιστα τις μεμβράνες. Τι βιβλία ήταν αυτά? Ακόμα η Καινή Διαθήκη δεν είχε γραφεί. Εγγράφεται. Η Καινή Διαθήκη εγγράφεται ήδη από τις επιστολές του Παύλου και δεν ξέρω τι. Το Ευαγγέλιο του Λουκά. Το Ευαγγέλιο του Λουκά στην πραγματικότητα είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου. Ο Λουκάς συνοδεύει τον Παύλο.
και μαζεύει το υλικό του και γράφει. Τι λοιπόν περίμενε, τι είναι αυτές οι μεμβράνες? Ήταν η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου. Διάβαζε, μελετούσε ο Απόστολος Παύλος. Τα ακούσατε? Κατηρτίζε το. Έτσι, πραγματικά, μόνο τότε μπορούμε να υπούμε ότι θα αρχίσουμε κι εμείς σε κάποιο έργο. Ο Παύλος λοιπόν βαφτίστηκε, μετά καταρτίστηκε και θεολογικά και από πλευράς ασκήσεως δουλαγώγησε τον εαυτόν του. Το λέει ο ίδιος. Και κατόπιν βγήκε στο κήρυγμα έτοιμος να παλέψει. Να παλέψει με δαίμονες λογής λογής. Μπορούσατε να φανταστείτε έναν Παύλο με τέτοιο αξίωμα, τέτοια αποστολή να προδώσει τον Χριστόν, λέγοντας ότι δεν μπορώ να φέρω εις πέρας το Ευαγγέλιο? Για να μπορέσει να αντέξει σε αυτούς τους τρομακτικούς πειρασμούς ο Παύλος, που είχε να παλέψει στήθος με στήθος, έπρεπε να καταρτιστεί. Και εμείς πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε. Αλλά θα ήθελα εδώ να κλείσω λιγάκι, γιατί η παράγραφος βέβαια δεν τελείωσε, συνεχίζοντας την ερχομένη φορά, γιατί η ώρα πέρασε, θέλοντας να σας πω ότι έχουμε να παλέψουμε και τώρα, και παλεύουμε και έχουμε να παλέψουμε και στο μέλλον με φοβερούς πειρασμούς, ιδίως τον πειρασμό της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τον πειρασμό της πίστεως στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, ας καταρτιζόμεθα, ας αξιοποιήσουμε το βάπτισμά μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος νικητές.